κάποια, ο πατέρας ανοίγει την πόρτα της σκηνής και βγαίνει μέσα στο χιόνι. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Όλα γύρω του είναι λευκά. Αλλά ξέρει, όπως ξέρουν τα ζώα, να κατευθυνθεί στο νερό. Μπορεί να μην ξέρει που είναι η Ανατολή και η Δύση, ο Βοράς και ο Νότος, αλλά ξέρει που είναι το νερό. Ξέρει που είναι η λίμνη. Και σιγά σιγά, πολύ προσεκτικά, πηγαίνει. Και βρίσκει ότι ξαφνικά είναι πιο γλιστερό το χιόνι από κάτω του. Δεν βουλιάζει. Είναι πάγος. Και πολύ προσεκτικά σταματάει γιατί έφτασε στην άκρη της λίμνης που έχει παγώσει. Και βλέπει μια μικρή αλεπουδίτσα. Μια μικρή αλεπουδίτσα. Ο πατέρας ξέρει ότι αν προχωρήσει μέσα στην παγωμένη λίμνη, είναι πολύ πιο βαρύς από την αλεπού. Ο πάγος θα σπάσει, θα πέσει στο κρύο νερό και θα πεθάνει. Τι να κάνει. Σκέφτεται. Έξω από τη λίμνη, στην άκρη, στην όφη, ανοίγει με τα πόδια του το χιόνι και βγάζει μέσα από την κάπα του τη βαριά. Βγάζει την πέτρα της φωτιάς που είχε φέρει εκείνη η αλεπού, η πρώτη αλεπού. Και με την πέτρα της φωτιάς ακουμπάει ένα ξύλο και το ξύλο παίρνει φωτιά και παίρνει μαζί και άλλα ξύλα που είχε κάτω από την κάπα του και ανάβει μια φωτιά. Και κάθεται χωρίς να κοιτάει την αλεπουδίτσα δίπλα στη φωτιά. Και ακούει την ανάσα της και το βήχα της. Μέσα στη χιονοθύελλα. Και βλέπει δυο ματάκια αλεπουδίσια να έρχονται κοντά στη φωτιά. Και η αλεπουδίτσα, όπως κάνουν και τα αγαπιά, μαζεύει την ουρά της και βάζει την ουσούδα της μέσα στην ουρά και κοιμάται δίπλα στη φωτιά. Και ο πατέρας, σαν να ήταν μωρό, την παίρνει στην αγκαλιά του, τη βάζει μέσα στην κάπα του και την παίρνει μαζί του στη σκηνή. Και όταν φτάνει στη σκηνή, ανοίγει την πόρτα και βάζει τη μικρή αλεπουδίτσα που κοιμάται, τη μικρή άρρωστη αλεπουδίτσα, δίπλα στο κορίτσι του. Το αλεπουδάκι μισοκοιμισμένο χώνεται δίπλα στο κοριτσάκι, ακουμπάει πάνω στο μάγουλό της, το μάγουλό της, μαζεύεται και τα δυο πλασματάκια κοιμούνται μαζί. Το αυγό της Κίνας η γιάτρισα, όλο το βράδυ τους αλλάζει ζεστά πανιά πάνω στο μέτωπο. Και στο μέτωπο της αλεπούς και στο μέτωπο του κοριτσιού. Δεν κάνει καμία διάκριση. Είτε ζώο είτε άνθρωπος το ίδιο το φροντίζει. Το πρωί και τα δύο κοιμούνται βαριά. Δεν δείχνουν. Είναι ήρεμοι. Πιάνει το αυγό της Κίνας